Η εικόνα αυτή θυμίζει την επέλαση της κακοκαιρίας στην περιοχή της Αλμυρίδας των Αποκόρων Αχανίων πριν ακριβώς 10 χρόνια, όταν τον Οκτώβριο του 2006 ισχυρές βροχοπτώσεις είχαν πλήξει τα Χανιά. Τότε όλοι έλεγαν πως για να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα χρειάζεται αντιπλημμυρική θωράκιση στην περιοχή. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά. Σε 5 λεπτά γίναμε ποταμός εδώ πέρα όλοι. Πριν 30 χρόνια έχει ξαναγίνει αυτό. Λένε όμως ότι ούτε νομάρχες ούτε κανείς την περιοχή την έχει καταλήψει. Τι έχει γίνει όμως από τότε έως σήμερα? Πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία αφορούν το φως της επικαιρότητας σε τακτά και συχνά χρονικά διαστήματα, όλοι να θέλουμε να εκλείψουν, διότι είναι μια δυσφήμιση για την περιοχή μας. Θεωρώ λοιπόν ότι μέσα στο 2017 θα έχουν οριμάσει, θα έχουμε πάρει δηλαδή τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσον αφορά τη διευθέτηση και οριοθέτηση της υδραυλικής μελέτης, δηλαδή των δύο ρεμάτων της Αλμυρίδας, να έχουμε προχωρήσει και στην ορίμαση της μελέτης όπου θα φαίνεται μέσα και η πεζογέφυρα, που θα είναι ακριβώς το σημείο που πλημμυρίζει η Αλμυρίδα, ούτως ώστε να και την διέλευση, την ασφαλή διέλευση των πεζών αλλά και των οχημάτων να διασφαλίσουμε. Είναι ένα έργο το οποίο είναι ουσιαστική σημασία και το οποίο θα συμβάλλει στη συνέχεια για την ολοκλήρωση του σχεδίου πόλεως της Αλμυρίδας. Ακριβώς μετά από αυτό θα βγει η οικονομοτεχνική μελέτη όπου θα ορίσει το ποσό που θα πρέπει να χρηματοδοτεί το έργο. Και με την πρώτη πρόσκληση που θα ανοιχθεί και θα βγει στο ορίζοντα, θα εντάξουμε το έργο αυτό. Γιατί πράγματι το θεωρούμε πρώτης προτεραιότητας. Γιατί όμως παρά τα κατά καιρούς προβλήματα που προκύπτουν, δεν έχει βρεθεί λύση? Είναι δηλαδή ένα υπαρκτό πρόβλημα. Εμπλέκονται πάρα πολλές υπηρεσίες. Το περιβάλλον, η κτηματική, η πολεοδομία. Όλες αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να συντονιστούν, αλλά για να συντονιστούν θα πρέπει κάποιος να παρακολουθεί τη μελέτη και αυτός είναι ο Δήμος, πράγμα το οποίο κάνει και προσπαθεί να επισπεύδει τη διαδικασία και με τον τρόπο αυτό θεωρώ, γι' αυτό σας λέω ότι μέσα στο 2017 θα έχει οριμάσει η μελέτη και θα μπορούμε να προβούμε στη μελέτη κατασκευής των έργων που θα απαιτηθούν και που ο μελετητής θα κρίνει ότι πρέπει να γίνουν. Μέχρι να βρεθεί πάντως λύση, όπως φαίνεται και σε βίντεο από τις βροχές του περασμένου Σεπτεμβρίου, τα νερά θα συνεχίζουν να κατακλείζουν τους δρόμους, δημιουργώντας αλγινή εντύπωση στους επισκέπτες της περιοχής.